το Ιδίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύω το Άγιο Παράδειγμα, το Πνεύμα της Ιδίου. Παντακούν παραμήντα πάντων Χριστών. Προσπάς να αυτό και ζωής χορηγός. Καθέτης Κύριος σε λιμή. Εγκαθάρισον εμάς ο Πάσης Κύριος. Εσώσον αγαθέτης, εσυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ μου, Θεός ημού, ο πανσόφους τους αλληλισάνδησας, κατά πέρσας αυτής ο πνεύμας, το Γκέμπερι της Καπαδοκίας.
Τσάβες απέκτησαν 6 τέκνα μεταξύ των οποίων και ήταν εκτιλίας, μητρός και κειμένο βασίλειο, τον μετέπειτα γνωστό μας πατέρα γέροντα Ιερώνυμο. Μεγάλωσε και μετάφη σε περιβάλλον προσευχής, ασκήσεως και αγιότητος. Τα προσευχικά δάκρυα της μητέρας σου ήταν τα πρώτα που επέδρασαν στην ευαίσθητη ψυχή του βασιλείου. Επίσης και τα παραδείγματα των ασκητών, των Αγίων της περιοχής, οι οποίοι εκρήτονται μέσα στις σκρύπες και προσήρχονται. Εχερδονήθηκε διάκονος υπό του Μητροπολίτου Σοφρονίου, επισκεφτής τους Αγίους Τόπους, ως διάκονος, παρέμεινε 9 μήνες εις την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου ποταμού. Επιστρέφων διορίστηκε και διάκονος εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου εις την Κωνσταντινούπολη, όπου και αφήκε τη σφραγίδα του, διότι εσαγουμάνετο δια τα σαρεντάς και την αγιότητά του, το ζήλο και την καλικέρα δοφονή του. Η μακρασιατική καταστροφή έφερε στην Ελλάδα το πτηνό της Ελλήμου, τον ασκητή διάκονο βασίλειο. Η νήσος έγινα αμέσως μετά τη στέγηση του Αγίου Νεκταρίου το έτος 1922, υπεδέχθη τον διάκονο βασίλειο που ήρθε από τη μεγάλη στεριά, όπως θα έλεγε ο Κόντοβρου, από τα Άγια Κόμματα της Καπαδοκίας. Την εποχή εκείνη, η Ιεροκήρυξη στην Έλληνα ήταν ο μετέπειτα Μητροπολίτης Καλυφθίας Πανταλεήμων Φρουσκίνης, ο οποίος εξετύπησε και αγάπησε τον Καπαδόκη διάκονο βασίλειο. Όταν έγινε Μητροπολίτης Καλυφθίας, εις μία επίσκεψη στην Έλληνα, με τα πολλά πιέσεις προς το βασίλειο, τον έπεισε και τον εκδοτώνησε ιερέα και το έδωσε και το φύκιο του αρχιμανδρίτου. Μετά ένα έτος έλαβε και το μέγα και αγγελικό σχήμα. Στην αρχή της ιερατείας του, κάποια ημέρα είδε, όταν έκανε προσκομιδή στην εκκλησία, είδε ένα φοβερό όραμα, τον Κύριο ως βρέφος επάνω στην Αγία Τράπεζα, το οποίο τόσο πολύ το συνεκίνησε, ως έγινε η αφορμή να πάψει να ιερουργεί, διότι ήταν τόσο το δέος του που θεωρούσε ανήμπορο τον εαυτό του να λοχέμπει το σώμα του Κυρίου. Κατόπιν, μέχρι τη σκηνή σε όσου, απεσύρθηκε εις το
ιδιότερο συγχαστήριο εκβαλιδισμό συστηματικό. Στο θυσιαστήριο αυτό συνέχισε τους αισθητικούς και πνευματικούς αγώνες. Η προσευχή του ήταν συνεχής. Ήταν το μάραγμα της ψυχής του. Ένεσε να τον διαπερνά σε όλο του το σώμα η χάρις και η βοηθεία. Είχε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το δε προορατικό χάρισμα ήταν εις απάντας των βαθμών. Και αφημάστατα ώστε ο επισκέπτης καθώς τον άκουγε αισθάνεται δέος και φόβο. Εκοιμήθηκε με τα δύο περίπου μήνων εποδίνου ασθενείας στις Αθήνας το 1966. Είχε ευρεσβείε του Αγίου Γέροντος Σκεβενίου να μας σκεπάζουν, να μας προστατεύουν, να μας ενισχύουν, να μας βοηθούν για τη σωτηρία μας, διαφυλάττοντας την Ορθοδοξία και το έθνος μας από κάθε επιβολή και κακία αιρέσεων. Αυτός είναι ο οποίος, με λίγα λόγια, του Αγίου Γερονίμου. Όταν κάποτε στο μοναστήρι του Αγίου Μεταπίου είχα ένα διάλογο με την Ιουμένη για την εξομολόγηση των αδελφών. Πήγαινα τακτικά και τον έβλεπα. Μια μέρα που πήγα, μου λέει, πόσες καλογραίες έχεις. Λέω 18. 18 κόμπανοι σε χτυπούν καθημερινώς. Πραγματικό χάρισμα. Που το ήξερε ότι εμείς είχαμε διαφωνία με τις μοναχές. Και σε πολλά άλλα σημεία. Έχει αφήσει ωραίες παρενέσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωφέλιμες. Απολαύσατε την πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει τίποτε μυλικύτερο από αυτή. Ο αγώνας είναι σκληρός, άνευ, είναι γλυκής, όπως η Στέφανη, δρόμος χυμών, γλυκής ο παράδεισος. Τα πραγματικά είναι ανοιχτή. Η καρδία αγάπη, την χαρά για που παίρνουμε εμείς απλευματικά δεν την νιώθει ο διάβολος. Γι' αυτό μας γυρεύει ο διάβολος, μας στονεί και μας φύγει παγίδας και λυπούμεθα και πέφτουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε και χωρίς αγώνα δεν αποκτάται ποτέ η αρετή ούτε και η σωτηρία. Άλλη συμβουλή. Αγάπησε αδελφέ τον Χριστό. Αγάπα και τους ανθρώπους. Αλλά με προσοχή, ώστε η αγάπη αυτή να μην θίξει, να μην λιγοστέψει την αγάπη του Θεού.
είναι όμως η πνευματική ζωή. Όταν λίγο τη γευτείς, θα σου αρέσει πολύ και τότε δεν βρίσκεις ευχαρίστηση σε άλλα τίποτε. Τρίτη συμβουλή. Να έχεις χαρά. Η χαρά και η λύπη είναι φιλοξενούμενοι, όχι όμως απεργουσία. Της απεργουσίας πετυχαίνεις της απεργουσίας να την κλέβεις τα πτερά. Ο χριστιανός δεν πρέπει ούτε δειλός να είναι, ούτε απεργουσία να έχει. Άλλη συμβουλή. Νουν να έχεις και νουν να μην έχεις. Γλώσσα να έχεις και γλώσσα να μην έχεις. Μάτια να έχεις και μάτια να μην έχεις. Αυτά να έχεις και αυτά να μην έχεις. Με καταλαβαίνεις. Κάθε ημέρα να προσέχετε πώς θα περάσει. Το μέλλον μας ανήκει στην Θεία Ευλόγια να βοηθήσει ο Θεός. Ότι είναι θέλημα Θεού και τη σωτηρία μας θα γίνει. Μη σκέφτεστε δηλαδή και βαθύνετε εις το νου σας βάρος για το μέλλον. Δηλαδή για το μέλλον να μη σκεφτόμαστε, έχει ο Θεός την έννοια. Να ανησυχείς για το μέλλον σας. Αναθέσατε το στην Θεία Πρόνοια. Μην σκέπτεστε και βάζει βάρος στο κεφάλι σου. Οι δοκιμασίες κάνουν καλά. Μη φοβηθείς. Ο Χριστός μας σε άντα ημέρες αγωγήθηκε και στην έρημο και έπειτα άγγελοι τον εξυπηρετούσαν. Είναι πολύ στοχικός ο Χριστός μας. Συχνά η ωφέλειά μας επιτρέπει και δυνατή λύπη. Για λίγο νιώσαμε πως μας εγκατέλειψε. Αλλά μια επειδή λυπάται, μας αγαπά, μας μνήτη το έλεος σου, η στεγή του. Μη φοβηθείς, ποτέ, μόνο αγάπα τον Χριστό. Όταν σου προσφέρουν κάτι, να το παίρνεις και αν αρνείσαι, εμποδίζεις το χέρι από το δίδοντα και όταν το παίρνεις, ταπείνωση δείχνεις. Εκείνος που είναι, που δίδει, παίρνει χαρά. Μην λες όχι. Και αν δεν σου δίδουν κάτι και εσύ δεν έχεις, το κρατάς. Αν σου δίδουν κάτι που το έχεις, δώσ' αυτό και στον άπαντα. Να είστε επιμελείς σε ό,τι κάνετε. Εγώ αγάπησα και
Μη δέχεσαι αντιλήψεις. Μη σκέφτεσαι με λύπη και βαρύνεις το νου σου. Να λες μόνο «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, μη με εγκαταλείψεις». Ό,τι και να σου συμβεί, μη λυπηθείς. Πολύ μόνο αυτό να λέγεις «Χριστέ μου, σε μη με εγκαταλείπεις» και να έχεις ηρεμία, γαλήνη η φυψηλή σου. Και μία τελευταία, το πείσμα είναι ελάττωμα, αλλά συχνά είναι και άγιο. Είναι και το καλό πείσμα. Αν δεν έχει κανείς πείσμα, δυσκολία που θα συναντήσει στον δρόμο θα του φέρουν φόβο και δειλία. Το πείσμα το καλό, τη δυνατή θέληση προσπάθησε να αποκτήσεις. Από τη ζωή μην περιμένεις όλο χαρά. Είναι περισσότερο αγκατέστερο παρά αυτόσπαρτος ο βίος της ζωής μας. Και πολλά άλλα παρανέσεις και εμφανίσεις. Έχει κάνει εμφανίσεις. Ο Άγιος Νεκτάριος γράφει ένας υμνολόγος καθηγητής. Την ημέρα του Πάσχα είχε σχέση με τον Άγιο. Ο Άγιος είχε κοιμηθεί. Πήγε στον τάφο του. Οι μοναχές έλειπαν. Εκεί κάθεται και προσήφθεται όλη την ημέρα. Μετά παίρνει το φυγετό, το άναψε και ευθύμιαζε. Για μια στιγμή βλέπει τον Άγιο στο παράθυρο του ναού να τον κοιτάει και να γελάει. Μπάνε, οπτασία είναι, ψέμα είναι. Ξαναγελάει το παράθυρο, πάει ο ίδιος. Είτε ο Άγιος ήταν ο Ανώνυμος, ο οποίος τα κοιτούσε και χαμογελούσε. Έφυγα, λέει, με τόση ενίσχυση πνευματική, τη ημέρα εκείνη, λέει, από τον τάφο. Είναι πολλές πάρα πολλές και εμφανίσεις. Γι' αυτό και την προσευχή σας, επικαλείστε και τον Άγιο Ιερόνυμο. Και πράγματι είναι έτοιμος να μας βοηθεί εις τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Αμήν. Διευκόντα Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστός Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.